συντρόφισσα η Χρονοπούλου η Νίκη, μέλος του Κεντρικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ. Και τέλος, από αυτούς που ανακοινώνουμε σήμερα, γνωστός και αυτός και μη εξαιρετικός στο περιστήριο, ο σύντροφος, ο Ψαράς ο Θωμάς, από απασχολούμενος. Μεταξύ μας, στην αίθουσα αυτή, υπάρχουν και υποψήφοι της Λαϊκής Εισπύρωσης για την περιφέρεια. Από το περιστέριο. Να τους ανακοινώσουμε με αλφαβητική σειρά. Ο σύντροφος, ο Θοδωρής ο Αβιέρος. Εκπαιδευτικός καθηγητής, γνωστός και μη εξαιρεταίος για την προσφορά του. Μέλος του διοικητικού, της δικούς σας επιτροπής, της ΠΕΑΕΑ. Η συντρόφισσα η Ιλάνα η Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Σωματείου Γυμναστών. Και μάθει για να γεννήσουμε κόκκινα στο δεύτερο κάλτο. Παρουσιάστηκε από την Λαϊκή Συσπήρωση Περιστερίου ένα μέρος, ένα τμήμα του ψηφοδελτίου της. Είναι συνέχεια μιας δουλειάς, μιας προσπάθειας προκειμένου να γίνουν γνωστές οι θέσεις μας, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η αναγκαιότητα υπερψήφισης του κόμματος στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές. Στέφθηκε και αυτή με επιτυχία. Είναι συνέχεια της μαζικής εκδήλωσης με τον σύντροφο του Γενικού Γραμματέα του κόμματος στο ΚΙΒΕ, τον Δημήτρη του Γουτσούμπα, και το σύντομο χαιρετισμό του δικό μου. Η απλή παρουσίαση αυτή, οφείλω να το τονίσω, από μια απλή συνέντευξη τύπου κατέληξε να είναι συγκέντρωση. Οι υποψήφοι μας, τρίτον και ολοκληρώνω, είναι ό,τι καλύτερο από άποψη πολιτικής δράσης και πρακτικής υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Περιστερίου. Είναι πρωτοπόροι εργάτες, εκπαιδευτικοί, διανοούμενοι, άνεργοι, γυναίκες και άντρες που έβαλαν και βάζουν πλάτη προκειμένου να αντισταθεί ο λαός στη λέλαπα την αντιλαϊκή που αντιμετωπίζει και να οργανώσει την πάλη του προκειμένου να ανατρέψει αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων και την πολιτική της πλουτοκρατίας στην Ελλάδα. Οι υποψήφοι μας δεν είχαν και δεν έχουν ποτέ, δεν μπορεί να έχουν σχέση με τα μεγάλα συμφέροντα, και να πω και αυτό και να ολοκληρώσω, επειδή διάφορες πληροφορίες φτάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στα αυτιά μας, δεν ανήκουν στην γκάμα εκείνων των υποψηφίων που προεκλογικά δίνουν γη και είδωρ, συνειδησιακό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, προκειμένου να πάνε στο ένα ψηφοδέλτιο συστημικό ή στο άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.